αγώνων, να τους θυμηθούμε δηλαδή. Αυτό που θα δείτε, εγώ το έχω δει 5-6 φορές και δυστυχώς συγκινούμε κάθε φορά που το βλέπω, οπότε ετοιμάζομαι να συγκινηθώ ξανά. The city will have the honor and responsibility to organize the Olympic Games of the year 2004. The city is Athens. Μετά για να μας βάλει και να θυμηθούμε το εύρος των δραστηριοτήτων και έργων και τα πάντα. Αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για τους αγώνες είναι και η καταβίτηση. Ο Ολυμπισμός είναι μια κοσμοθεωρία που μπροστά της έπαθαν απλογιστία όλες οι άλλες κοσμοθεωρίες της γης. Επιβιώνει ακόμα και σήμερα. Η μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα κατάφερε όχι μόνο να οργανώσει το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός, αλλά να γίνουν τόσα πολλά έργα υποδομής που έμειναν αυτά σαν κληρονομιά την επόμενη μέρα των αγώνων, είτε λέγονται δημόσιες συγκοινωνίες, είτε λέγονται δρόμοι, είτε λέγονται αεροδρόμια, είτε λέγονται, αλλά κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό που δούλεψε στους αγώνες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Δούλεψε με πειθαρχία, με πάθος, με ηρωισμό για να καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να κάνει το ακατόρθωτο. Υπήρξαν χαμένες ευκαιρίες, ειδικά στο κομμάτι του αθλητισμού, όπου οι αθλητικές εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων έμειναν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες. Δεν έγιναν έργα συντήρησης. Η χώρα μας απομακρύνθηκε από τον αθλητικό χάρτη, μην παίρνοντας μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Και αυτό ασφαλώς είχε αντίκτυπο και στις αποδόσεις των αθλητών μας. Οι μόνιμες εγκαταστάσεις για μένα ήταν ένα πρόβλημα, ένα θέμα, γιατί και δεν ξέραμε πώς να τις αξιοποιήσουμε και στήριξαν πολλά χρήματα και βεβαίως τελικά είδαμε ότι δεν βοήθησαν καθόλου στην ανάπτυξη αυτών των αθλημάτων. Υπήρξε μια ένταση του τουριστικού ενδιαφέροντος στη χώρα μετά το 2004, αλλά από τη στιγμή που ξεκίνησε η κρίση είδαμε ότι αυτό κατέπεσε. Έχουμε υπολογίσει πάντως ότι αν υπήρχε μια πιο αποτελεσματική μετάλλευση των εγκαταστάσεων μετά το 2004, αυτό θα προσθέθεται στο ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια 0,2 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο. Εκεί που υπήρχε το μεγαλύτερο έλλειμμα είναι η συνέχεια ανάμεσα στο σχεδιασμό και την εκτέλεση και εν τέλει τη χρήση αυτών των εγκαταστάσεων μετά. Όπως όλοι ξέρουμε, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτές ακόμη δεν έχει πλήρως αξιοποιηθεί. Υπήρξαν πάρα πολλά άτομα, πάρα πολλά στελέχη τα οποία είχαν αποδείξει τι αξίζουν με την επιτυχία τους. Αυτά τα στελέχη έμειναν ανεκμετάλλευτα. Είμαι υπερήφανος που κάτι που όλοι μη εξαιρουμένων ημών των ιδίων το θεωρούσαμε αδιανόητο να πετύχει σε αυτό το βαθμό, πέτυχε. Και είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που αυτό έγινε με την ομαδική δουλειά και την αφοσίωση που έδειξαν τόσοι πολλοί άνθρωποι για την επιτυχία αυτή. Η Αθήνα παραμένει η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων που είχε τους περισσότερους θεατές στον κόσμο. Σε εποχές πολύ διαφορετικές για τα μέσα, είχαμε πάνω από 4 δισεκατομμύρια θεατές, περισσότερο από το μισό του ανθρώπινου πληθυσμού. Από τότε σιγά σιγά ο τρόπος που τα μίντια λειτουργούν και που καταναλώνται οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχει αλλάξει, αλλά το γεγονός παραμένει ότι σε διεθνές επίπεδο οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας παραμένουν μοναδικά πετυχημένη και από αυτή την άποψη. Η Ολυμπιακή της Αθήνας το 2004 ήταν στην αιχμή της τεχνολογίας για την εποχή εκείνη. Βέβαια για μας, και το λέω πάντα, η τεχνολογία είναι σημαντική, αλλά είναι σημαντική ως εργαλείο για να πούμε τις ιστορίες των αθλητών και των πόλεων με τον καλύτερο τρόπο. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αλλά οι αγώνες της Αθήνας ήταν οι πρώτοι αγώνες που από άποψη τηλεοπτική καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου ψηφιακά. Μέχρι τους αγώνες του Σίδνεϊ η κάλυψη ήταν αναλογική. Γι' αυτό και οι αγώνες και οι εικόνες των αγώνων της Αθήνας παραμένουν ακόμη τόσο φρέσκες. Ξεκινώντας από τους Ολυμπιακούς του 92 με τον Πύρο Δήμα και την Πατουλίδου, είχαμε συνεχείς καλές επιτυχίες. Την διοργάνωση του 97 του Στίβου, τα μετάλλια στην Ατλάντα, στο Σίδνεϊ μετά. Και ταυτόχρονα έγινε κοινή συνισταμένη και όραμα
ότι πρέπει κάποια στιγμή να διεκδικήσουμε τους αγώνες που είχαμε χάσει το 90 στο Τόκιο με καλύτερες συνθήκες, με μια Ελλάδα ενσωματωμένη στο διεθνές πλαίσιο και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η Ελλάδα πρέπει και επιβάλλεται και έχει τη δυνατότητα να είναι στο διεθνές προσκήνιο, τουλάχιστον αθλητικά, λόγω και της ιστορίας της, είναι επιβεβλημένο και μπορούμε να το κάνουμε. Είναι δύσκολο να το περιγράψει παρά ώστε να λειτουργήσει όπως έπρεπε να λειτουργήσει αυτή η δράση στο σύμπαν. Η έννοια της καθυστέρησης του ενός λεπτού